ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια μήνυ σειρά. Και ήρθε 20 χρόνια μετά. Ναι, είναι το Hot Zone Anthrax. Έχει να κάνει με μια ιστορία η οποία συγκλώνησε την Αμερική. Ήταν λίγο μετά από την επίθεση του Δήμου Πύργους. Υπήρξε μια νέα επίθεση με σκόνη άνθρακα, με φακέλους τους οποίους έστελνε κάποιος άγνωστος σε μέλη του Κογκρέσου και δημοσιογράφους, και η οποία στήχησε τη ζωή σε 5 άτομα. Ο άνθρακας, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ουσία, μια σκόνη, εν πάση περιπτώσει, η οποία προκαλεί κατάρρευση ουσιαστικά του οργανισμού και οδηγεί στο θάνατο αν δεν ληφθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Θυμάμαι αυτή την ιστορία, γιατί αμέσως μετά τα χτυπήματα στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε ένας νέος κύκλος τρομοκρατίας. Βέβαια, αυτό με τα δέματα. Περιορίστηκε λίγο. Βιοτρομοκρατία, όπως λέμε. Ακριβώς. Αλλά ήταν σοκαριστικό. Αλλά φαντάζομαι τότε, επειδή ήταν πολύ. Όλοι λέγανε ότι είναι η Αλ-Κάιντα. Τελικά δεν ήταν η Αλ-Κάιντα. Κατηγορήθηκε ένας άνθρωπος, ένας μικροβιολόγος, ο οποίος είχε εργαστεί και πάνω στο θέμα και βοηθούσε το FBI, το οποίο FBI είχε ανακρίνει πάνω από 9.000 άτομα στην προσπάθεια να βρει ποιος ήταν από πίσω. Ήταν ο Dr. Bruce Ivins, στον οποίο ποτέ δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, διότι όταν έμαθε ότι το FBI ετοιμαζόταν να πάει να το συλλάβει, αυτοκτόνησε. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια αχλή μυστηρίου γύρω από την ιστορία αυτή. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν ήταν αυτός και άλλοι υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να έχει και συνεργάτες και συνεργούς. Στην πραγματικότητα δεν έχει απολύτως εξιχνιαστεί όλη αυτή η ιστορία, η οποία ξαναλέω στήχησε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και έστειλε στο νοσοκομείο αρκετούς άλλους. Και απλά να θυμίσω ότι και εδώ στην Ελλάδα είχαμε ένα συναγερμό που αποδείχθηκε ότι ήταν φάρσα. Ήταν το 2015 στα δικαστήρια Ευελπίδων, όταν μια υπάλληλος εκεί στο κτίριο 16 άνοιξε ένα φάκελο. Υπήρχε μια επιστολή η οποία έλεγε ότι είναι άνθρακας μέσα αυτή η σκόνη. Υπήρξε φοβερός πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Πήραν οι άνθρωποι προληπτικά αντιβίωση κατά του άνθρακα. Ευτυχώς ναι, όλα δεν είναι καλά. Εύκολο να προμηθευτείς άνθρακα και φυσικά και όλο αυτό να γίνει, αλλά δεν πάβει να είναι μια απειλή η οποία. Βέβαια. Δηλαδή έφτανε στο σπίτι σου με ένα ταχυδρομικό γράμμα. Ήταν επίσης σοκαριστικό. Νομίζω ότι ο Αλέξανδρος Ρωμανός του Λιζάρδος μίλησε με τον πρωταγωνιστή. Βεβαίως. Ναι. Είναι ο πρωταγωνιστής που έπαιζε και στο Lost, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως λέει, είναι ο Τόνι Γκόλγουιν. Στο Lost και στον Αόρατο Εραστή. Ναι, ναι, αυτός είναι. Ο οποίος υποδύεται, όπως είπαμε, τον Dr. Bruce Ivins και έχει μιλήσει μαζί του ο Αλέξανδρος Ρωμανός. Ωραία, πάμε να δούμε το βίντεο. Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, το επιστημονικό θρίλερ The Hot Zone Anthrax με πρωταγωνιστές τους Tony Goldwyn και Daniel DeKim εστιάζει στις επιθέσεις με άνθρακα του 2001. Λίγο μετά την πτώση των δίδυμων πύργων, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλονίζονται από μια άνευ προηγουμένου τρομοκρατική ενέργεια. Φάκελοι που περίχαν άνθρακα στάλθηκαν σε ανυποψία στα θύματα στη Φλόριντα, την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Η ανώνυμη επίθεση στήχησε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και προκάλεσε πανικό στη χώρα. Anthrax was detected in post offices, congressional offices and newsrooms all around the country. Το πρώτο χτύπημα έγινε στη Νότια Φλόριντα και μάλιστα σε ένα και μόνο κτίριο αυτής της περιοχής, τα γραφεία της American Media Incorporation. Αργότερα, μία δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου NBC στην πόλη της Νέας Υόρκης ανέπτυξε μία μορφή της ασθένειας του άνθρακα. Παρόμοια περιστατικά κατεγράφησαν σε εφημερίδες του Οχάιο και του Τενεσί, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News αποκάλυψε ότι σε επιστολή που απευθυνόταν στον πρόεδρο του καναλιού, Roger Ailes, και την οποία άνοιξε κάποιος βοηθός του, βρέθηκε μία μυστηριώδη σκόνη. Επίσης, ίχνη άνθρακα εντοπίστηκαν σε επιστολή που εστάλει από τη Μαλαισία στα γραφεία της Microsoft στο Ρήνο της Νεβάδα. Αρχικά για αυτές τις επιστολές, οι αστυνομικές ερευνητικές αρχές είχαν υποθέσει πως πρόκειται για αντίπεινα της Αλ-Κάιντα, θεωρία που έσβησε όταν ξεκίνησαν οι ανακρίσεις υπόπτων. Her husband died after inhaling anthrax that came in the mail. Παρά τα πολλά ψευδή στοιχεία, μία ομάδα πρακτόρων και επιστημόνων του FBI κατέληξε σε έναν βασικό ύποπτο, τον Bruce Edward Ivins, ανώτατο βιοϊπερασπιστή στο Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, που εργαζόταν με την ιδιότητα του εξειδικευμένου μικροβιολόγου στη μελέτη και την παραγωγή εμβολίων. Officials say authorities were investigating whether Ivins released anthrax as a way of testing the vaccine he developed here at Fort Detrick, just down the block from his Maryland home. Αρχικά ο Ivins συνεργάστηκε στενά με το FBI προκειμένου να βρεθεί ποιος κρύβεται πίσω από τις επιστολές θανάτου. Όμως σιγά σιγά η αστάθεια του χαρακτήρα του στρέφει τις υποψίες προς το πρόσωπό του. Our sender knew he had killed someone. He wants more people to die. Somebody opened another letter.
Η σειρά εστιάζει στην υποφωτισμένη προσωπικότητα του Bruce Edward Ivins, που έδωσε τέλος στη ζωή του με υπερβολική δόση ακεταμινοφένης, όταν έμαθε ότι το FBI θα καταθέσει εναντίον του κατηγορίες για φερόμενη εγκληματική σύνδεση με τις επιθέσεις, καθώς η κυβέρνηση είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Ivins ήταν πιθανότατα αποκλειστικά υπεύθυνος για τους θανάτους 5 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Look at him unfavorably or anything because he was a really, you know, decent guy. Τον Bruce Edward Ivins υποδίεται ο Tony Goldwyn, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες «Αόρατος εραστής», «Ο τελευταίος σαμουράι», «Το τελευταίο σπίτι αριστερά» του Ντένι Ηλιάδη και ο οποίος αγαπάει πολύ την Ελλάδα, όπως μας είπε στο Zoom που είχαμε μαζί του. Well, I love Greece. I literally was just in Greece a month ago. Some friends and I visited and we're sailing through the Greek islands and it's just a beautiful country. I cannot wait to go back. Ενώ στην ερώτηση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του, απάντησε. I'm afraid of something happening to my children. I'm afraid of our society coming apart. You know, I feel that we're in a very dangerous time right now. I gotta bring in Ivins tonight. Εντάξει, πολύ εντυπωσιακό. Με άλλο μίλησε, δεν μίλησε. Έπαιζε αυτός που έλεγα εγώ. Αλλά δεν ήταν αυτός. Με τον δεν άλλο. Επίσης πολύ γνωστός. Τελικά δεν μπόρεσα να το δω ακόμα το Don't Look Up. Το μη κοιτάς πάνω. Δεν μπορώ. 5 λεπτά βλέπω και με πιάνει ύπνος. Άμα δεν δεις όρθια. Το έχω δοκιμάσει και αυτό. Τον κανένα.